Στην Ιμαθία, τραγικό τέλος είχε ένα 8χρονο παιδί, το οποίο κατέληξε μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Τα αίτια θανάτου, ωστόσο, παραμένουν άγνωστα, καθώς, όπως θα μας πει ο Χρήστος Χατζημίσης, το άτυχο παιδί αρχικά είχε διαγνωστεί με συμπτώματα πλησίωσης. Ναι, ακριβώς, Λένα. Την Παρασκευή το απόγευμα, λοιπόν, παρουσιάστηκαν αυτά τα συμπτώματα στο 7χρονο αγοράκι. Πήγαν οι γονείς του στο νοσοκομείο της Νάουσας. Εκεί βεβαίως διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κάτι το παιδί και το έδιωξαν στο σπίτι. Στη συνέχεια, το Σάββατο, ξαναμπήκε στο νοσοκομείο, διότι πάλι επέμεναν τα συμπτώματα και έγιναν εξετάσεις στο νοσοκομείο και πάλι αυτές οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Όμως, το Σάββατο το βράδυ, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και πήγε και πάλι στο νοσοκομείο της Νάουσας και από εκεί την Κυριακή το πρωί μεταφέρθηκε, την Κυριακή το απόγευμα μεταφέρθηκε εδώ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Εδώ του έγινε αμέσως διασωλήνωση, διότι ήταν πολύ κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου, όπου και κατέληξε τελικά γύρω στις 10 το βράδυ, παρά τις προσπάθειες, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί για να σώσουν το 7χρονο αγοράκι. Τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να δούμε ποια ήταν η αιτία που οδήγησε στον θάνατο του μικρού παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ υπήρχαν κάποιες υπόνοιες ότι πρόκειται για μηνιγκητιδόκοκο, τελικά πρόκειται για στρεπτόκοκο. Ωστόσο, ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια μορφή, ποιος τύπος του στρεπτόκοκου είναι και αν είναι ο Α που είναι και θανατηφόρος για τρία παιδάκια, όπως γνωρίζουμε ήδη. Σε ευχαριστούμε πολύ.